Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε μία πολύ νόστιμη μακαρονοσαλάτα. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θέλουμε 500 γραμμάρια βίδες βρασμένες, 200 γραμμάρια πάριζα, μία μικρή κονσέρβα καλαμπόκι, μία κόκκινη πιπεριά, μία πράσινη πιπεριά, 200 γραμμάρια μίξ τυριών τριμμένα, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια και για τη σόση που θα βάλουμε θέλουμε 4 κουταλιές της σούπας κέτσαπ, 3 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, σταγόνες από Worcester sauce ή αλλιώς ξύδι, αλάτι και πιπέρι. Πάμε να το φτιάξουμε. Για να ξεκινήσουμε, ρίχνουμε μέσα το κρεμμύδι, την πιπεριά. Τα οποία όλα αυτά τα έχουμε ψιλοκόψει. Το καλαμπόκι. Θα ρίξουμε μέσα το τυρί. Τελευταίο θα ρίξουμε την μπάριζα, την οποία την έχουμε ψιλοκόψει. Και τώρα τα ανακατεύουμε όλα αυτά μαζί, να πάνε παντού. Και πάμε να φτιάξουμε το dressing μας. Τώρα για το dressing μας είναι λίγο στο μάτι και λίγο όσο θέλετε να βάλετε. Ποσότητα μάλλον θέλετε να βάλετε. Εγώ θα βάλω, σκεφτείτε ότι αυτή η μαγιονέζα είναι 200 ml, οπότε θα τη βάλω όλη. Γιατί η ποσότητα της μακαρονοσαλάτας όπως βλέπετε είναι πολύ. Τη βάζω σε ένα μπολ, ρίχνω μέσα το λάδι. Θα ρίξω μέσα και 3-4 κουταλιές κέτσαπ. Θα ανακατέψω. Είναι σαν να φτιάχνω μία σος για σαλάτα του σεφ. Βάζω αλάτι. Πιπέρι. Αν δεν έχετε Worcester sauce που θα βάλω εγώ, μπορείτε να βάλετε λίγο ξύδι. Ανακατεύω καλά. Και όλο αυτό θα το ρίξω πάνω στην σαλάτα μου. Θα την ανακατέψω καλά για να πάει παντού. Αυτή είναι η μακαρονοσαλάτα μου, είναι έτοιμη, τη διατηρούμε σε ψυγείο, τη σερβίρουμε κρύα, είναι ό,τι πρέπει για κάποιο τραπέζι που μπορεί να έχουμε στο σπίτι μας, για κάποια γιορτή ή για κάποιο πάρτι ίσως. Είναι πολύ νόστιμη, τα ακριβή υλικά της σαλάτας μου βρίσκονται στα σχόλια του βίντεο και αν τη φτιάξετε σας εύχομαι καλή επιτυχία!